Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή σε απόσταση βολής. Μαζί σας ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Τα χαιρετίσματά μας σε Ήμβρο, Τένεδο, Τέλενδο, Χίο, Ρεβενά, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Λευκάδα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά και Μελβούρνη, Λιόν, Βανκούβερ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον Απόστολο, την Πολυξένη, τον Άνεμο Μοναχικό, τον Λέανδρο, τον Πολύκαρπο και φυσικά την ομάδα της Prime News. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Prime News Radio και εκπομπή σε απόσταση βολής μόλις ξεκινά. Πάμε λίγο πίσω στην Κυριακή και στις 7 Μαΐου να πούμε ότι ήταν η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η μέρα αυτή έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107/1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Επιπλέον, να τιμήσουμε ξεχωριστά τρεις ακόμα ανθρώπους. Στις 7/5 του 1987, ο σμηναγός Αθανάσιος Βουτίδης και ο υποσμηναγός Ηλίας Φατμελής έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τακτικής αναγνωρίσεως της 110 πτέρυγας μάχης κατέπεσε και συνετρίβει στη θάλασσα σε βόρεια της Λίμνου μετά τη διασταύρωσή του με σχηματισμό αεροσκαφών Α7 Ήτα. Ενώ ακόμα στις 7/5 του 1969 ο ανθυποσμηναγός Αναστάσιος Τυροβολάς έχασε τη ζωή του λόγω προσκρούσεως στο έδαφος και αναφλέξεως κατά την απογείωση του αεροσκάφους του της 348 μοίρας τακτικής αναγνωρίσεως μέσα στο αεροδρόμιο της 110 πτέρυγας μάχης. Πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική κίνηση. Γενικά θεωρώ, με κάθε σεβασμό, ότι σήμερα θα πούμε κάποια σημαντικά πράγματα από διαφορετικά θέματα. Πάμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων θα ζητήσουν την καθιέρωση μιας κοινής ημέρας μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας όλων των Ελλήνων της Ανατολής από την ελληνική πολιτεία. Thank you.
Το σημαντικότερο, εξηγούν, είναι να καθιερωθεί μια κοινή μέρα ώστε να συμμετάσχει σύσσωμος ο προσφυγικός ελληνισμός στις κατατόπου εκδηλώσεις και να γίνει έτσι δυνατότερο το καθολικό αίτημα για τη διεθνή αναγνώριση στα πρότυπα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Φυσικά το αίτημα δεν αλλάζει σε τίποτα τις μέρες μνήμης 19 Μαΐου για τους Πόντιους, 14 Σεπτεμβρίου για τους Μικρασιάτες και 6 Απριλίου για τους Τρακιώτες. Μιας και το αναφέραμε, πάμε σε μια μικρή υπενθύμηση. Στις 6 Απριλίου 1914 οι Θρακιώτες έζησαν το Μαύρο Πάσχα που σηματοδότησε την έναρξη των συστημικών διώξεων από τους Τούρκους. Στις 19 Μαΐου 1919 αποβιβάστηκε ο Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, γεγονός που σήμανε την απαρχή της τρίτης και σκληρότερης φάσης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 έγινε η καταστροφή της Σμύρνης. Κλείνω με τη δήλωση της Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κυρίας Χριστίνας Σαχινίδου. Ανεξαρτήτως από το τι έχουμε να θυμόμαστε ο καθένας, διεκδικούμε μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία όλων των Ελλήνων της Ανατολής. Πάμε σε μια κατά κάποιο τρόπο ανάλογη είδηση, πολύ σπουδαία και πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος των Ομονογενών Χίου, κύριος Παντελής Μπουρνιάς, ζήτησε να χαρακτηριστεί γενοκτονία η σφαγή της Χίου και να οριστεί η μέρα μνήμης η 8η Μαΐου. Από το αξιολογότατο αίτημά του, το οποίο καθυστέρησε 200 χρόνια και στηρίζουμε απόλυτα, αναφέρω ένα μέρος προς το κλείσιμο για να εφιστήσουμε την προσοχή μας και να επαναφέρουμε στη μνήμη μας τα γεγονότα. Όταν πλέον έχουμε φτάσει από τις 30 Μαρτίου του 1822 και μετά, έχουμε τα εξής γεγονότα. Οι Οθωμανοί έκαψαν σπίτια και σκότωσαν όλα τα παιδιά κάτω των 3 ετών. Όλους τους άνδρες από 12 ετών και πάνω, καθώς και όλες τις γυναίκες από 40 ετών και πάνω. Συνολικά οι νεκροί ανήλθαν σε δεκάδες χιλιάδες. Ακολουθούν σκηνές θρήνου. Πυρπολούνται τα περίχωρα και η πρωτεύουσα του νησιού. Άμαχος πληθυσμός σφαγιάζεται, ακόμα και παιδιά κάτω των 3 ετών. Εξαιρούνται, μόνο συνδέγονται να σπαστούν το Ισλάμ. Αγόρια έως 12 ετών, κορίτσια από 3 ετών και γυναίκες έως 40 ετών πολλούνται σε σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης από Εβραίους δουλέμπορους. Ο Ολλανδός διπλωμάτης στην Κωνσταντινούπολη, Γκασπάρ Τέστα, γράφει προς τον Υπουργό των Εξωτερικών. Το πιο σπαρακτικό θέαμα είναι τα σκλαβωμένα γυναικόπαιδα που έφεραν από τη Χίο. Αγόρια και κορίτσια σέρνονται στους δρόμους δεμένα το ένα με το άλλο και οδηγούνται στα σκλαβοπάζαρα. Κοπέλες κρατούσαν στο χέρι ένα χαρτί με το όνομα των Τούρκων κυρίων τους που έμεναν στη Χίο. Μην μπορώντας να τις συνοδέψουν οι ίδιοι, τις έστειλαν στη διεύθυνση των σπιτιών τους στην πόλη. Κατά τη γαλλόφωνη εφημερίδα της Σμύρνης, Spectacle Oriental, έως τις 10 Μαΐου του 1922 το τελωνείο της πόλης
στο κλονίο της πόλης είχαν καταβληθεί δεσμοί για 40.000 σκλάβους. Ταυτόχρονα τα παιδιά οδηγούνταν κατά ομάδες για εξισλαμισμό. Ο Άγγλος κληρικός Walls αναφέρει ότι μέσα σε μια μέρα έγιναν περισσότεροι προσελητισμοί από το Ευαγγέλιο στο Κοράνι από ό,τι από το Κοράνι στο Ευαγγέλιο σε έναν αιώνα. Πολλές πηγές αναφέρουν ότι 42.000 χιώτες χάνουν τη ζωή τους, 23.000 διαφεύγουν στο εξωτερικό και την υπηρετική Ελλάδα και 50.000 γίνονται σκλάβοι. Οι διασωθέντες στο νησί φτάνουν, καλά υπολογίσατε, πόσοι να έχουν μείνει πια, 1.500 με 2.000 άτομα. «Το αίμα έρευσε ποταμιδών», έγραφε από τη μεριά του ο Τούρκος τοποτηρητής της Χίου Βαχίτ Πασάς, ο οποίος μαζί με την αναφορά του για την ανακατάληψη του νησιού έστειλε στην Κωνσταντινούπολη 5 φορτία με κομμένα κεφάλια και 2 φορτία με κομμένα αυτιά διατηρημένα στην άλμη μέσα σε βαρέλια. Η μακάβρη αυτή απόδειξη αποφεύγει ψηλά κέρδη όταν τα επαναστατικά κεφάλια ανήκουν σε αρχιεπισκόπους, άρχοντες ή κληρικούς. Αναφέρει λοιπόν και αναφέρουμε και εμείς ο Αντιπεριφερειάρχης, μέρος του άρθρου 2 της Σύμβασης για την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων γενοκτονίας. Δώστε λίγο μια ευρύτερη βάση σε αυτό. Η γενοκτονία ορίζεται ως, έχει ένα αρχικό κομμάτι πριν, προχωράμε κατευθείαν, οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας όπως θανάτωση των μελών της ομάδας, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας, σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό ολικό ή μερικό μελών της ομάδας, επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας, δια της βίας μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη. Μάλιστα. Κλείνει λοιπόν λέγοντας ότι η πρότασή μου ως πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών Χίου είναι να θεσπιστεί 8η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα μνήμης των θυμάτων για τη γενοκτονία χιωτών από τον ΟΗΕ. Αυτή η μέρα είναι που σφαγιάστηκαν χιώτες σε Μελανιός, Ανάβατο αλλά και σε όλο το νησί της Χίου. Εξαιρετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε απόλυτα, καλή επιτυχία και περιμένουμε να ακούσουμε νεότερα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο με άγγιξε πάρα πολύ. Μεταφερόμαστε στον πύργο Ηλίας, όπου τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν αναφορές και βίντεο που πολλοί από μας είδαμε με έναν άντρα ο οποίος με τα μεσονύχτιες ώρες κυκλοφορούσε με ένα πριόνι και ένα ρόπαλο, φώναζε και απελούσε διερχόμενος.
παρακολουθούσα το ρεπορτάζ και κάποια στιγμή γνωστοποιήθηκε ότι η αστυνομία γνωρίζει και μπορεί να ταυτοποιήσει τον δράστη και φάνηκαν θα έχουμε εξελίξεις. Κοιτάξτε τι βγήκε από αυτή την ιστορία λοιπόν, ενός ανθρώπου που άρχισε να φωνάζει και να κραδένει όπλα με τα μεσονύχτια. Ο φίλος μας λοιπόν έχει δημοσιευθεί το μικρό του όνομα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Μέχρι το 2008 είχε μια φυσιολογική ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι. Όμως στην Τρίπολη που ζούσε τότε είχε ένα τροχαίο με τη μηχανή, στο οποίο εκτός από τα κατάγματα που έπαθε, του στέρισε και το μισό πρόσωπο αφού καταστράφηκε όλη η άνω γνάθος, με έκτοτε ένα αποτέλεσμα να χρειάζεται μηχανική υποστήριξη για να φάει και να μιλήσει. Έχασε τη δουλειά του, τους φίλους του, μετακόμισε στον πύργο για να ζήσει με ένα πολύ μικρό επίδομα που λαμβάνει, το οποίο μόλις και με τα βίας αρκεί για την επιβίωσή του. Όμως, όπως λέμε συνήθως, χρειάστηκε και το κερασάκι στην τούρτα. Ο άνθρωπος λοιπόν που πέρασε όλα αυτά έπεσε θύμα εκφοβισμού, επιθέσεων από αγνώστους, οι οποίοι έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να του κάνουν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Δυσκολεύω λίγο να το επαναλάβω, συγγνώμη, αλλά οι άνθρωποι πετούσαν πέτρες στο σπίτι του και κροτίδες και το κορόιδευαν και μάλιστα καφιόντουσαν για τα επιτεύγματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πατρίς, το επίμαχο βράδυ που ξεκίνησαν οι καταστάσεις έπεσε για άλλη μια ακόμα φορά θύμια μιας επίθεσης και ο άνθρωπος εξαγριωμένος πλέον άρχισε να κυκλοφορεί στο δρόμο με ένα πριόνι και ένα ρόπαλο. Το 2011 είχε μιλήσει στο τοπικό κανάλι στην ΟΡΤ βουρκωμένος και με τρεμάμενη φωνή και είχε πει «Δεν θέλω να με δει κάποιο παιδάκι ή κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος γιατί θα τρομάξει». Τα βίντεο που βλέπετε είναι από τότε, η μάσκα δεν έχει να κάνει με τα μέτρα, καλύπτει ο άνθρωπος το πρόσωπό του γιατί θεωρεί ότι το θέμα είναι σκληρό. «Θα ήθελα να πάρει τηλέφωνο ένας γιατρός να με δει και να μου πει τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο». Φυσικά και συμφωνώ με τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί και παίρνουν θέση σε αυτό, όπως και τις Prime News, ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να εξασφαλίσει ένα σωστό επίπεδο διαβίωσης, να τον βγάλει από το περιθώριο του αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο βέβαια η πολιτεία και η κοινωνία τον έβαλε. Θα μείνω λίγο για να μην ξεφύγουμε στο ότι συνάνθρωποι μας θεώρησαν διασκεδαστικό, σκόπιμο, ωφέλιμο, σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το μισό του πρόσωπο να τον περιγελούν, να του πετούν πέτρες και κροτίδες στο σπίτι του. Πού είσαστε ρε φίλοι, δηλαδή πραγματικά, πώς σας ήρθε αυτό, είπατε θα πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το μισό του πρόσωπο να πάμε να τους πετάμε κροτίδες και πέτρες. Πόσο ούγκανοι δηλαδή είναι τα άτομα αυτά, δεν ξέρω τι να πω, να μου πεις από την άλλη κρίνεις, αλλά κροτίδες και πέτρες σε έναν άνθρωπο που έχει μείνει στο περιθώριο, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και έχει χάσει το μισό του πρόσωπο και έφτασε στο σημείο να κραδένει αγροτικά εργαλεία, ξέρω εγώ πείτε το όπως θέλετε, με τα μεσονύχτια στη μέση του δρόμου. Τι να πω. Το αφήνουμε εδώ. Έχει πάρει μεγάλη έκταση στα κοινωνικά δίκτυα
ευελπιστώ ότι κάποιος γιατρός μπορεί να ενδιαφερθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν με ό,τι μπορεί να γίνει και φυσικά τα υγιή μέλη της τοπικής κοινωνίας να τον επανεντάξουν όχι από επαιτία αλλά γιατί οφείλουν να το κάνουν, όπως δεν έχει κανείς δικαίωμα να βγάλει από την κοινωνία έναν άνθρωπο επειδή έχει τραυματιστεί ή έχει περάσει κάποιο ατύχημα ή έχει κάποια αναπηρία. Αυτό δεν είναι κάποιο δικαίωμα το οποίο το δίνουμε ή το αφαιρούμε στους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι αναφθέρωτο δικαίωμα. Αναμένουμε λοιπόν από τα γη μέλη της τοπικής κοινωνίας να αγκαλιάσουν το συνάνθρωπό μας αυτό. Πάμε λίγο λοιπόν σε έναν πολιτικό σχολιασμό. Θα ξεκινήσουμε έτσι με μια χιουμοριστική διάθεση για να αποφορτίσουμε από την προηγούμενη είδηση. Χιουμοριστική όχι γιατί εγώ θα κάνω κάποιο αστείο, γιατί για να μην το εκφράσω διαφορετικά είναι αστείο από μόνο του. Είχαμε την ψηφοφορία από τα μέλη του Κινάλ για να διαλέξουν τι από τα δύο θα έχουν σαν όνομα στο κόμμα και σύμβολο. Και δημοσιεύοντας την είδηση βλέπω το εξής απίθανο, ότι πρέπει τα μέλη να δώσουν 3 ευρώ για να ψηφίσουν. Εντάξει. Λοιπόν, το κόμμα που από ό,τι λέγεται τουλάχιστον από όλους έχει αλλάξει το όνομά του για να αποφύγει τα χρέη, χρεώνει τους δικούς του με 3 ευρώ για να ψηφίσουν με ποιο όνομα θα λανσάρονται από εδώ και πέρα. Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο, παρασύρωμαι και γελώ, την είπα την είδηση, προχωράω παρακάτω. Πάλι λοιπόν σε πολιτική χρειά τα σχόλια. Έχουμε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στις εκλογές που θα έρθουν. Τις εκλογές αυτές τις περιμένουμε. Εδώ έρχονται και έρχονται. Τέλος πάντων, από άτομα του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται να λέγεται ότι το φθινόπωρο θα πάμε σε εκλογές. Βέβαια, έχουμε πλέον ένα πρόβλημα σε ενδεχόμενες εκλογές. Έχουμε ένα πλήθος κομμάτων και έχουν μειωθεί αισθητά οι ψηφοφόροι. Οπότε, είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα τώρα ότι επειδή όλοι πλέον είναι ή έχουν κάποιο κόμμα, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα γιατί δεν έχουμε πλέον ψηφοφόρους. Θέλω λοιπόν να σας διαβάσω ένα μέρος ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στις 8 Νοεμβρίου 2016.
Ένα από αυτά που το δημοσιεύουν είναι και το τρικλοποδιά.gr. Με συγχωρείτε. Το λέω για να μπορείτε να το βρείτε κι εσείς. Τρομερή εισαγωγή από το 2016. Τελευταία είμαστε μάρτυρες της εμφάνισης νέων κομμάτων, μικρών κομμάτων, άλλα ρωσόφυλλα, άλλα δίθεν ανεξάρτητα, όλα κόμματα που δεν έχουν καμία ελπίδα για είσοδο στη Βουλή και δεν φαίνεται κανένα να απειλήσουν την προκαθεδρία των συστημικών κομμάτων. Τότε, γιατί οι πρόεδροι και οι ιδρυτές των κομμάτων αυτών καταναλώνουν χρόνο και ενέργεια? Ακούστε τι μας λένε το 2016. Μα γιατί είναι μια επικερδέστατη ενασχόληση. Ακόμα και αν δεν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή οι ιδρυτές τους, θα απολαμβάνουν ποσά επιχορήγησης από το κράτος, τόσο για την προεκλογική διαδικασία, όσο και μετεκλογικά που αγγίζουν το εκατομμύριο του ευρώ. Συνεπώς, η ίδρυση ενός κόμματος αποτελεί μια αξιόπιστη επένδυση και τα όποια μικροέξοδα καλύπτονται πλήρως, ειδικά εάν οι ιδρυτές έχουν εξασφαλισμένο τηλεοπτικό χρόνο που πουλάνε από βιβλία μέχρι ματζούνια, ή αν διαθέτουν εκδοτικούς οίκους, οπότε είναι ήδη αναγνωρίσιμοι από το ευρύ κοινό. Συμπληρώνουμε ότι παρόλα αυτά η επένδυση σε ένα κόμμα δεν απαιτεί και τόσο σοβαρό υπόβαθρο, διότι μπορεί να συνασπιστούν δύο ή περισσότερα κόμματα της τάξης, παράδειγμα, του 0,2%, δηλαδή κόμματα που τα ψηφίζει μια μειοψηφία μερικών χιλιάδων ψηφοφόρων, εύκολο να επιτευχθεί, και να συστήσουν ένα κόμμα του 1,5%, το οποίο είναι το χαμηλότερο όριο για το πακέτο των 750.000 ευρώ. Χωρίς μάλιστα να μπουν στο βάσανο του βουλευτικού αξιώματος, απλά και καθαρά λεφτά. Αντί κάποιος να παριστάνει το βουλευτή με 6.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 72.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 288.000 ευρώ σε μια τετραετία, που ποτέ δεν εξαντλείται διότι γίνονται πρόβες εκλογές, αντί αυτών πηγαίνει κατευθείαν στο πακέτο των 750.000 ευρώ και μας παρακολουθεί γελώντας σαρδόνια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο. Βέβαια, εδώ κάνει και μια αναφορά την οποία θέλω να την πω. Πολλοί θα βιαστούν να παρατηρήσουν ότι τα κόμματα έχουν έξοδα, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Διότι εκτός από την προεκλογική επιδότηση, όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτά τα μικρά κόμματα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Για όσους δεν εντάσσονται σε αυτά, επειδή διαβάζω το άρθρο αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνομαι ότι σαφώς υπάρχουν άνθρωποι πολιτικοποιημένοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε κόμματα, ενδεχομένως να είναι αρχηγοί κομμάτων που να διαφοροποιούνται. Εδώ όμως τονίζουμε ότι αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι και έτσι δεν βοηθιέται κάποια υγιής αλλαγή. Για όλους τους υπόλοιπους όμως ξέρουμε ότι μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, δύο κατηγορίες. Στα κορόιδα και σε αυτούς που πιστεύουν το κόμμα θα μπει στη Βουλή και έτσι θα έχουν πολιτικό μέσο και θα προσφεληθούν από αυτό μακροπρόθεσμα. Στο μεταξύ όλοι αυτοί δουλεύουν πώς, τζάμπα, και τρέχουν με δικά τους έξοδα στις κομματικές εκδηλώσεις. Με μια μικρή ιστορική αναδρομή ακόμα πιο πίσω, το 1984 η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου με Υπουργό Οικονομικών και εισηγητή τον κύριο Τσοβόλα θέσπισε νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος. Στην εισηγητική έκθεση του νόμου αναφερόταν ότι για να πάψουν τα κόμματα να υποκύπτουν σε αξιώσεις μεγάλων οικονομικών παραγόντων που τα χρηματοδοτούν, θα έπρεπε πλέον να λειτουργούν με χρήματα κρατικά έτσι ώστε ο δημόσιος βίος να εξαρτοποιηθεί από κάθε μορφής επιδράσης. Έκτοτε με μια σειρά τροπολογιών φτάσαμε τελικά στο νόμο 2429 της 10 Εβδόμου του 96 ΦΕΚ 155,
όπου πλέον τα κόμματα παίρνουν θρασίτατα τεράστια χρηματικά ποσά από το κράτος με πρόσχημα την ανεξάρτητη λειτουργία τους. Ο φαινομενικά αθώος και σωστός αυτός νόμος έχει σήμερα καταλήξει σε μια επέσχυτη ληστεία για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί τα λαμβανόμενα ποσά είναι τερατώδη, και δεύτερον, γιατί τώρα που διαπλεκόμενοι μεγαλοπατεώνες έχουν τα κόμματα υπό πλήρη εξάρτηση, οπότε το πνεύμα του νόμου πάει περίπατο. Να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμα σε αυτό, ότι ενώ τα κόμματα λαμβάνουν μόνιμη μερίσια, άρα και ετήσια κρατική επιχορήγηση, όταν προκηρυχθούν εκλογές, παίρνουν μέσα σε 30 ημέρες που είναι η διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, εκτός από τη μόνιμη χρηματοδότηση, έκτακτα για τις εκλογές, μόνο ποσό για το κάθε κόμμα ίσο με τα μισά λεφτά που λαμβάνει όλο το χρόνο. Δηλαδή υπάρχει μόνιμη ετήσια επιδότηση και κάθε φορά που γίνονται εκλογές παίρνουν τα κόμματα αυτά χωριστά στην προεκλογική περίοδο το ίμιση της κρατικής ετήσιας επιχορήγησης. Σας διαβάζω και ένα μικρό κατάλογο, κρατηθείτε λίγο. Είμαστε πίσω, έτσι. Θέλω να ξέρετε ότι πάντα μιλάμε για ένα άθρο του 2016 και εδώ θα μας μιλήσει για τις εκλογές του 2012. Τα ποσά που δικαιούνταν τα κόμματα που στις βουλευτικές εκλογές του 2012 συγκέντρωσαν ποσοστά από 1,5% και πάνω είναι: Νέα Δημοκρατία 15,4 εκατομμύρια ευρώ. ΣΥΡΙΖΑ 14,1 εκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ 7,5 εκατομμύρια ευρώ. ΑΝΕΛ 4 εκατομμύρια ευρώ. Χρυσή Αυγή 3,75 εκατομμύρια ευρώ. ΔΙΜΑΡ 3,4 εκατομμύρια ευρώ. ΚΚΕ 3,95 εκατομμύρια ευρώ. ΔΡΑΣΗ 750.000 ευρώ. ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΞΑΝΑ 750.000 ευρώ. Δηλαδή η ίδρυση προεκλογική περίοδος είναι δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ποσοστό του 1,5% για να κερδίσετε 750.000 ευρώ μετρητά. Να σημειώσουμε σε αυτό ότι όλα αυτά είναι απολύτως νόμιμα φυσικά, έτσι. Το θέμα είναι αν είναι ηθικά. Προχωράμε λοιπόν στις σημερινές μας αποκαλύψεις για να σας ενημερώσουμε για κάποια διεθνή ζητήματα. Επειδή γίνεται πολύ λόγος για την υγεία όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, τελευταίο τέλος πάντων, θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα άρθρο στην έγκριτη εφημερίδα Τα Νέα, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1997. Θα σας διαβάσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Τα πνευματικά δικαιώματα για τα κύτταρα του ανθρώπινου ομφάλιου λόρου, το 1997 είναι το άρθρο που επαναλαμβάνω, Τα Νέα, ανήκουν σε μεγάλη αμερικανική εταιρεία, ενώ σε άλλη εταιρεία των ΗΠΑ, την Human Genome Sciences, έχει ζητήσει την αναγνώριση πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων της σε περισσότερες από 1 εκατομμύριο ανθρώπινες γονιδιακές αλληλουχίες.
Την ίδια στιγμή, δεκάδες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες και εταιρείες καλλιντικών εκμεταλλεύονται ανεξέλεγκτα το φυσικό πλούτο, χρησιμοποιώντας σπάνια φυτά στα σκευάσματά τους. Το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά την εκλείψουν μοιάζει μάλλον αδιάφορο. Σας ενημερώνω για το τελευταίο κομμάτι ότι αφορά τη γαλλική Chanel και το διάσημο Chanel νούμερο 5, το οποίο χρησιμοποιεί έλαια από ροδόξυλο, σπάνιο δέντρο που υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί από το δάσος του Αμαζονίου. Πάμε λίγο όμως να μιλήσουμε για τους ανθρώπους σε αυτό το πολύ ωραίο άρθρο. Ξεκίνησε για τη Νέα Γουινέα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με στόχο να θεραπεύσει τους ιθαγενείς Παπούα. Η Αμερικανίδα Κάρολ Τζέκινγκς κατέληξε όμως να πουλά το αίμα, τα κύτταρα και το γενετικό υλικό των ανθρώπων σε κολοσσιαίες φαρμακοβιομηχανίες. Τα σπάνια και πολύτιμα στοιχεία που ανακάλυψε αναλύονται ας δείγματα γενετικού υλικού και κυταρικών ιστών από τις φυλές των Παπούα μετέτρεψαν την ερευνητική της αποστολή σε εμπορική εκστρατεία, σε πειρατεία όχι μόνο της φύσης αλλά και της ίδιας της ζωής, μας πληροφορεί το άρθρο. Όλα άρχισαν όταν οι μελέτες της επιβεβαίωσαν πως ο ρετροϊός, είδος ιού αντίστοιχος με αυτόν του AIDS, που βρέθηκε στο αίμα των ανθρώπων της φυλής Χαγκαχάη των Παπούα, ήταν μοναδικός και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαγνωστικά τεστ και εμβόλια κατά της λευχαιμίας και άλλων σχετικών ασθενειών. Το άρθρο λοιπόν του 1997 μας λέει ότι ερευνητές και βιομηχανίες θέλησαν να κατοχυρώσουν τα πνευματικά δικαιώματα και την ανακάλυψή τους. Το αίμα δηλαδή των ιθαγενών, την ανακάλυψή τους. Ο ρετροϊός των Χαγκαχάη αναγνωρίστηκε ως πατέντα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας τον Απρίλιο του 1990. Η αξία του σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση RAFI, η οποία αντιμάχεται την εμπνευματοποίηση ανθρώπινου γενετικού υλικού και φυσικών πόρων, υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια μόνο για τη βιομηχανία των διαγνωστικών τεστ, μας λένε τα νέα, το 1997. Τα πνευματικά δικαιώματα στα κύτταρα των Χαγκαχάη πουλήθηκαν ξανά και ξανά. Πρόσφατα μάλιστα, εννοώντας τότε, μάλιστα η αμερικανική εταιρεία Cambridge Biotech πούλησε την άδεια για κατασκευή διαγνωστικών τεστ στη γαλλική BioMérieux για 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Η κατοχύρωση γονιδίων και κυταρικών σειρών από ξεχασμένες ή άγνωστες φυλές ιθαγενών επιφέρει τεράστια κέρδη στη βιομηχανία της ζωής. Η ανακάλυψη μιας αλληλοχίας γονιδίων αξίζει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο το 1997. Τα ποσά είναι υπέρογκα, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως υπάρχουν πάνω από 1,000 πατέντες για γενετικό υλικό που προέρχονται από 300 και πλέον φυλές. Τον περασμένο χρόνο, μιλάμε για το 97, σύμφωνα με τη RAFI, τα δικαιώματα σε μεθόδους καταπολέμησης του άσθματος που προέρχονται από έρευνες στο DNA μακρινών φυλών πουλήθηκε το DNA των φυλών, πουλήθηκε για 70 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή οι ερευνητές έχουν λάβει πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να επεκτείνουν συλλογή ιστών από ιθαγενείς. Στις περιπτώσεις όπου το βιολογικό υλικό ιθαγενών δεν έχει κατοχυρωθεί ως πατέντα, τα δείγματα ιστών χρησιμοποιούνται σε ερευνητικές προσπάθειες όπως αυτή της Αμερικανικής κυβέρνησης για τις νόσους Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Κι όμως, τα δικαιώματα στα κύτταρα του ανθρώπινου εμφάλιου λόρου έχει η Αμερικανική εταιρεία BioSight. Έτσι, όποιος γιατρός θελήσει να τα χρησιμοποιήσει σε μια επέμβαση μεταμόσχευση μυελού των οστών συνήθως, θα πρέπει να πληρώσει την εταιρεία. Άλλο παράδειγμα. Ένα ανθρώπινο γονίδιο υπεύθυνο για την ανάπτυξη του οργανισμού είναι αυτό που πρόσφατα κατοχύρωσε η Αμερικανική εταιρεία Human Genome Sciences, η οποία κρατά τα πρωτεία στο πατεντάρισμα ανθρώπινου γενετικού υλικού. Έχει κάνει συμφωνίες με τουλάχιστον 10 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, στις οποίες παρέχει ανθρώπινα γονίδια και γενετικές πληροφορίες.
σήμερα, μιλώντας για το 1997, τα κέρδη υπολογίζονται σε 428 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Όπως προβλέπεται, προβλέπεται πως η αγορά ανθρωπίνων ιστών από ηθαγενείς μεγαλώνει κατά 13,5% το χρόνο και θα φτάσει στην αξία του 1 δισεκατομμύριου δολαρίων το 2002. Και πάμε λοιπόν τώρα στο φίλο μας που αναφερθήκαμε την προηγούμενη φορά, το Βασίλη τον Πόρτα, ο οποίος έδωσε, έκανε κάποιες δηλώσεις και διακομώδησε ουσιαστικά τις εντυπώσεις σχετικά με τις κινήσεις που κάνει και ότι είναι φιλάνθρωπος, όπως ξέρετε υπάρχει το ίδρυμα Bill και Melinda. Αυτά που το κατηγορούν είναι συνωμοσιολογίες και διάφορα άλλα τέτοια τα οποία τα διαβάσετε κι εσείς, να μην σας κουράζω. Η απόσταση βολής περνάει σε μια απάντηση σε αυτό, όχι προσωπικά προς τον ίδιο τον Βασίλη, αλλά σε μια απάντηση ενημέρωσης προς εσάς σχετικά με τα ίδια λεγόμενα του Βασίλη. Ο κύριος αυτός ομολογεί σε άρθρο του στην Wall Street Journal «Τα εμβόλια είναι η σημαντικότερη επένδυσή μου και η πιο κερδοφόρα, καθώς το κέρδος είναι πάνω από 20-1. 10 δις επένδυσε ο άνθρωπος και μπορούμε να κάνουμε ένα υπολογισμό. Και μάλιστα μιλάμε για ένα πειραματικό προϊόν, τουλάχιστον όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο το 2022, για το οποίο ο ίδιος παραδέχεται και σε βίντεο που υπάρχει ότι χρειάστηκε να συντομευτούν όλες οι συνθήκες διαδικασίες ασφαλείας που ακολουθούνταν επί δεκαετίες για τις παρασκευές τέτοιων ιατρικών προϊόντων. Εδώ λοιπόν η είδηση είναι ότι ο Βασίλης μας στη Wall Street Journal αναφέρεται στην παρασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων ως επένδυση. Ως επένδυση. Είναι επένδυση και η πιο κερδοφόρα, καθώς το κέρδος είναι πάνω από 20-1. Μιλάμε καθαρά με όρους εμπορίου και χρησιμοποιούμε τη λέξη επένδυση. Και εδώ δεν μιλάμε για γνώμη, δεν μιλάμε για την άποψή μας. Εδώ μιλάμε για δικές του δημοσιεύσεις. Όπου υπάρχει επένδυση και μάλιστα που ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άνθρωπος χαρακτηρίζει ως η πιο κερδοφόρα του επένδυση και κάνει υπολογισμούς απόδοσης και μάλιστα 20-1, δεν υπάρχει φιλανθρωπία. Είναι επένδυση και ο σκοπός της επένδυσης είναι το κέρδος. Τώρα θέλω να μου επιτρέψετε να περάσω από τα διεθνή στεναχώρια πριν κάνω την ιστορική μας αναφορά. Είχα σκοπό να το αποφύγω σήμερα γιατί όπως είδατε υπήρχε μια αλφα θεματολογία, αλλά δεν κατάφερα να το αποφύγω. Και αυτό έχει να κάνει με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας. Και το αναφέρω αυτό διότι είμαστε
έτοιμοι για την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Από ό,τι φαίνεται περιμένουμε 7,5 δισεκατομμύρια τουρίστες φέτος, οι οποίοι θα κατέβουν τρέχοντας και θα αρχίσουν να πετάνε χρήματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, κατενθουσιασμένοι με την χώρα μας. Υπάρχει τόσος ενθουσιασμός προκειμένου να πούμε ότι δεν θα πατήσει Ρώσος τουρίστας, όπου ξέρετε οι Ρώσοι τουρίστες είχαν και ένα χαρακτηριστικό σχέση με άλλους. Αυτοί έρχονται και αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά. Κατεβαίνουν, τρώνε, κάνουν extreme sports 4x4 έτσι, σε διάφορες ιδιαίτερες επιχειρήσεις που δεν θα πάνε συνήθως άλλοι και γενικά αφήνουν πραγματικό χρήμα στην τοπική αγορά. Οπότε τώρα, εν αντιθέσει με αυτό, υπάρχει μυριάδες κόσμου στους οποίους τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια τους και θα έρθουν να μας τα δώσουν αυτό το τρίμηνο. Επειδή μας έχουν φάει τα αυτιά εδώ και χρόνια για τη βαριά βιομηχανία της χώρας, θα ήθελα η εκπομπή να προβληματίσει τους ακροατές της με τα εξής ερωτήματα. Καταρχήν μπορείτε μόνοι σας να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πάρετε ένα τυχαίο κατάστημα, παράδειγμα, σε μια τουριστική περιοχή που βγαίνουν κουβαζιερόπλια. Οι άνθρωποι που μένουν εκεί θα σας πούνε ότι είναι αυτά πλέον τα πακέτα στα οποία τα πάντα τα κάνεις ή μέσα στο κλειστό κλαμπ του ξενοδοχείου ή μέσα στο κουβαζιερόπλιο και επειδή γενικά δεν είναι και πιο γαλαντόμοι οι Ευρωπαίοι και ειδικά με εμάς, κάποιοι κατεβαίνουν και τρώνε κάμια γαρίδα στα εστιατόρια, παίρνουν ένα αναμνηστικό και φεύγουν. Δηλαδή γνωρίζω μέρη που πέρυσι γινόταν χαμός από τα ΜΜΕ για το πόσα κρουαζιερόπλια έχουν πάει, αλλά οι άνθρωποι που κατέβαιναν, καταρχήν πολλοί δεν κατέβαιναν καν από τα κρουαζιερόπλια και αυτοί που κατέβαιναν δεν άφηναν χρήματα στην τοπική κοινωνία. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν να προβληματίσουμε σχετικά με τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Θέλω να μιλήσω σε εσένα φίλε ακροατή, φίλη ακροάτρια που έχεις είσαι υπάλληλος του Δήμου, είσαι δημόσιος υπάλληλος, είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, έχεις επιχείρηση με τυρόπιτες, με ρούχα, είσαι άνεργος, πουλάς στερεοφωνικά, έχεις μάντρα αυτοκινήτων, έχεις παιδιά ανήλικα, έχεις παιδιά φοιτητές, έχεις παιδιά της παντριάς, είσαι συνταξιούχος, έχεις τους γονείς σου ηλικιωμένους, είσαι άνθρωπος που έχεις κάποια αναπηρία. Εάν αύριο έρθει ένα, έχουν 100 κρουαζιερόπλια και το καθένα από αυτά έχει πολλούς τουρίστες μέσα, για να μην κάνουμε τώρα τα μαθηματικά, όπου όλοι αυτοί τρώνε, πίνουνε μέσα. Κάποιοι από αυτούς θα κατέβουν και θα αφήσουν κάποια ποσά μικρά, κάποιοι πες ότι αφήνουν και μεγάλα, στα τοπικά, δηλαδή μιλάμε μια ακτίνα 300 μέτρων, εστιατόρια και στα τοπικά καταστήματα που πουλούν σουβενίρ, δερμάτινα, κοσμήματα κτλ. Επίσης, κοντά στην περιοχή σου δεν έχεις λιμάνι, έχεις όμως κλαμπ ξενοδοχείων, έχεις μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που σοβιδών θα φτάσουν τουρίστες οι οποίοι θα μπουν και όταν τελειώσουν οι μέρες των διακοπών τους, καλά να είναι οι άνθρωποι, θα βγουν. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι φυσικά και όσοι δεν είναι χωμένοι στα συστήματα και έχουν ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία, δωμάτια κτλ, οι άνθρωποι έχουν πέσει έξω γιατί τους βάλανε να επενδύσουν χωρίς έσοδα σε μέτρα πέρυσι, τα οποία μετά, πέρυσι πρόπευση, συγγνώμη δεν θυμάμαι καλά, τα οποία μετά αλλάξανε. Τα πακέτα που έχουν κλειστεί φέτος έχουν κλειστεί χωρίς να έχουν υπολογιστεί μέσα τα έξοδα από το ρεύμα που ήρθε τώρα, οπότε οι τιμές που έχουν κλειστεί δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσουν το ρεύμα, όχι για να διατηρηθούν οι εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, τα εγκαιζόμενα δωμάτια και να πληρωθούν τα έξοδα και οι καθαριότητες και υπάλληλοι κτλ. Άρα, εσύ φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια, με αυτό το υπόβαθρο που είπα πριν, με ένα μισθό το οποίο ο πραγματικός είναι 350-500 ευρώ, ίσως και 1000 και 1200.
που έχει στα προβλήματα της καθημερινότητας. Εάν κατέβουν 100 κρουαζιερόπλια ή πάνε 2.000 τουρίστες στην περιοχή σου σε κλειστά ξενοδοχεία, πώς καταλήγουν σε σένα τα χρήματα? Μάλλον δεν καταλήγουν τα χρήματα. Μάλλον καταρχήν δεν ξοδεύονται χρήματα στην τοπική κοινωνία από τους τουρίστες. Και αυτό γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις και αφορά συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία και αυτά φυτοζώνουν. Δεν είναι ότι άνθρωποι το λέω για να τους κατηγορήσω. Τα γνωρίζω, γιατί γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Η βαριά βιομηχανία της χώρας, μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να πούμε ότι είναι η οικοδομή που κάποτε μαζί με έναν πολύ δικό μου άνθρωπο για να βγάλουμε ένα στατιστικό για πώς να γίνει ένας επαγγελματικός προσανατολισμός μιας εταιρείας πωλήσεων, παράδειγμα, μέτρησε ο ίδιος, δηλαδή εγώ του παίρνω την ιδέα τώρα με την άδειά του, ότι η οικοδομή θρέφει περίπου 120 επαγγέλματα. Για υπολογίζει να χτίσει μια οικοδομή, ο υπάλληλος, ο οικοδόμος, ο πολιτικός μηχανικός, ο υδραυλικός, ο υπάλληλος του υδραυλικού, από εκεί που πήρε ο υδραυλικός τις βρύσες, τους σωλήνες, τα παξιμάδια, ο ηλεκτρολόγος, από εκεί που πήρε ο ηλεκτρολόγος τα πράγματα, το παραπέδι του ηλεκτρολόγου, η μάνα του ηλεκτρολόγου κτλ. Κτλ. Μήπως η άλλη βαριά βιομηχανία της χώρας είναι η γεωργία, η οποία άγεται και φέρεται από τις επιδοτήσεις και ξυλώσανε άνθρωποι τις ελιές μέσα σε αυτές τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες? Από τις επιδοτήσεις που κατευθύνουν το τι δέντρα θα φυτευτούν, τι σπορά θα φυτευτεί. Μήπως από αυτά τα επαγγέλματα τρέφεται όλη η κοινωνία, όλη η κλάδη, και έτσι εσύ, φίλε ακροατή, ακροάτρια, τελικά εκεί που βγάζεις χι ποσό, βγάζεις 2 χι, όταν αυτές... αυτά τα δύο επαγγέλματα δουλεύουν, και σε τρίτη μοίρα πρέπει να περάσει ο τουρισμός, χωρίς να αφαιρέσουμε κάτι στον τουρισμό. Να προσθέσουμε, λέμε, στην οικοδομή και στη γεωργία. Δεν λέμε να αφαιρέσουμε, δεν λέμε να κλείσει κανένα ξενοδοχείο. Να επενδύσουμε σε αυτή την ανάπτυξη. Και όταν λέω να επενδύσουμε, στους ιδιώτες τους δικούς μας, όχι στο στυλ που πάνε να γίνουν όλα τώρα, δηλαδή μια μεγάλη οικοδομική εταιρεία διεθνή, η οποία θα ξαναχτίσει όλη την Ελλάδα και θα δουλεύουμε εμείς σαν λάθρομετανάστες στη χώρα μας. Μιλάμε για ιδιώτες, όπως ήταν πριν από 25-30 χρόνια η οικοδομή. Και όσοι θα εργάζονται αξιοπρεπώς. Ασχέτως σε αυτή την περίπτωση από πού είναι. Από τη στιγμή που άλλος εργάζεται, πρέπει να εργαστεί αξιοπρεπώς και να γίνουν τα δέοντα, εφόσον εργάζεται. Μήπως εδώ πρέπει να δοθεί κάποιο πακέτο? Και το πακέτο είναι κάτι σταθερό, εννοώ να ξέρουμε ότι η χώρα σαν χώρα από εδώ και πέρα επενδύει στη γεωργία και στην οικοδομή. Όχι βγάλαμε τώρα μια απόφαση για την Κορινθιακή σταφίδα που είχαμε δημοσιεύσει, παράδειγμα, βγάλαμε μια άλλη για την ντομάτα, την πομοντόρο, βγήκε μια έκτακτη επιδότηση, κάνουμε τα στραβά μάτια που το ΕΒ χρωστάει στη ΔΕΗ, μιλάμε να μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Μήπως λίγο αυτή η όλη ιστορία με τη βαριά βιομηχανία της χώρας που θέλετε να χτυπάμε όλοι προσοχές, να την αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί εμάς η ζωή μας δεν αλλάζει από το πόσοι τουρίστες θα έρθουν, δεν αλλάζει ούτε καν από τους ανθρώπους που είναι στον τουρισμό. Μέσα μπαίνουν οι άνθρωποι. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει σωστά. Προβληματισμούς δίνουν. Περνάω σύντομα για να προλάβω το χρόνο στην ιστορική μας αναφορά και σήμερα θέλω να αναφερθούμε στο Δημήτριο Καμπέρο, τον πρώτο Έλληνα στρατιωτικό πιλότο. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε για έναν και πλέον αιώνα μετά το όνομα, αυτός είναι τρελοκαμπέρος που λέμε, εννοώντας ότι είναι παράτολμος. Είναι ο άνθρωπος που γεννήθηκε το 1883 στην Ίδρα, γιος του Αναστάση Καμπέρου και της Μαργός Παπαδάκη. Το μεγαλύτερο παιδί από τα άλλα 4 αγόρια. Τελείωσε το πρώτο γυμνάσιο Πειραιά. Ο Δημήτρης Καμπέρος μαζί με τον Μιχαήλ Μουτούς και τον Χρήστο Αδαμίδη ήταν οι τρεις πρώτοι που επελέγησαν μέσα σε 60 εθελοντές για να εκπαιδευτούν για τις πρώτες αποστολές του ελληνικού στρατού στον αέρα. Επέστρεψε στην Ελλάδα
έχοντας περατώσει την εκπαίδευσή του από τη Γαλλία και έκανε την πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου στην Ελλάδα στις 13 Μαΐου 1912 με αεροπλάνο τύπου Henry Farman. Είχε προηγηθεί στις 8 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, έκανε την πρώτη πτήση στους ελληνικούς ουρανούς, ήταν όμως ιδιόκτητο το αεροπλάνο, οπότε γι' αυτό θυμόμαστε τον Καμπέρο σαν πρώτο. Τον Ιούνιο ο ίδιος αποφασίζει να μετατρέψει το Farman σε υδροπλάνο, βάζοντας βάρκες στη θέση των τροχών του αεροπλάνου. Συνεργάτης στο εγχείρημα ο Δημήτριος Χόνδρος, καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και καλός φίλος του Καμπέρου. Με αυτό το αεροπλάνο στα τέλη Ιουνίου, πετώντας τη διαδρομή Φάλιρο-Ίδρα-Φάλιρο, ο Δημήτριος Καμπέρος καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, πετώντας με 93, άλλοι λένε 110 χιλιόμετρα την ώρα. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, στις 21 Οκτωβρίου του 12, εκτελεί αναγνωριστική πτήση απογειούμενος από το αεροδρόμιο της Νικόπολης στην Πρέβεζα. Αναφέρεται σφαλμένα σαν η πρώτη πολεμική αποστολή στην Παγκόσμια Αεροπορική Εταιρεία. Η αλήθεια όμως είναι ότι είχαν προηγηθεί οι Ιταλοί στις 23 Οκτωβρίου του 11. Αυτό όμως δεν αλλάζει, ήταν η δεύτερη στον κόσμο και αυτό σε Έλληνα. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν εκτενώς το αεροπλάνο για πολεμικούς σκοπούς 3 χρόνια αργότερα με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Καμπέρος, λόγω διαφωνίας με τον Γάλλο αεροπόρο Μπαρς, παραιτείται από την αεροπορία και επιστρέφει στο πυροβολικό που άνοικε. Τελειώνει η Βαλκανική πόλεμη και επιστρέφει στην αεροπορία, οργανώνει και λειτουργεί την πρώτη στην ιστορία της ελληνικής αεροπορίας σχολή χειριστών στην Θεσσαλονίκη μας. Το 1917 παραιτείται, επιστρέφει στην πολιτική ζωή, αναλαμβάνει το τεχνικό γραφείο του πατέρα του στον Πειραιά. Το 1927 ιδρύει την Αεροπορική Ένωση Πειραιός, μετέπειτα Αεροελέσχη Πειραιός. Το 1928 μαζί με την Αεροπορική Ένωση Αθηνών και την Αεροπορική Ένωση Θεσσαλονίκης ιδρύεται η Κεντρική Αεροπορική Επιτροπή, μετέπειτα Εθνική Αεροελέσχη Ελλάδος. Το 1932 επανέρχεται στην νεοσύστατη πολεμική αεροπορία και ασχολείται με την εκπαίδευση των νέων αεροπόρων μας στη Σχολή Αεροπορίας στο Τατόι. Συγγράφει πρωτότυπη εργασία με τίτλο «Ο μελλοντικός πόλεμος από αέρος», ενώ αναλαμβάνει τη διοίκηση της σχολής στο ακαδημαϊκό έτος 32-33. Προτείνει την αλλαγή του ονόματος της αεροπορίας σε Σχολή Κάρων. Το όνομα που πρότεινε Σχολή Κάρων χρησιμοποιείταν επίσημα για πολλά χρόνια μέχρι να μετανομαστεί επίσημα το 1967. Εικάζεται ότι η τελευταία του πτήση ήταν επίδειξη πάνω από το βρετανικό αεροπλανοφόρο Furious το καλοκαίρι του 1934. Στις 23 Απριλίου του 1938 διαγράφεται από τα στελέχη των εφέδρων αξιωματικών λόγω ορίου ηλικίας. Υπάρχει ιστορία που λέει ότι πέταξε και έριξε χειμωμοβίδες από το αεροπλάνο σε εχθρικές γραμμές. Το 1941 προσπαθεί για μια ακόμη φορά να βρεθεί κοντά στην αεροπορία και να δώσει τις υπηρεσίες του δίπλα στους αεροπόρους που πολεμούσαν στην Αίγυπτο. Η πολεμική αεροπορία όμως του απαντά ότι είναι πολύ μεγάλος πια για κάτι τέτοιο και τον βήθησε σε μεγάλη θλίψη. Ο Νότης Καμπέρος, αδελφός του Δημήτρη Καμπέρου και αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ήταν αυτός που έδωσε στην ομάδα του Πειραιά το όνομα Ολυμπιακός, προκειμένου να συνδεθεί με τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Είδατε τι μαθαίνετε από το σε απόσταση βολής. Ο Νότης Καμπέρος λοιπόν. Ο επισμηναχός Ξενοφών Βαρβαρέσος, γιος της μοναδικής αδελφής του Κούλας, είναι ο διοικητής της 335 μοίρας διώξεως στην Αίγυπτο την περίοδο 40-41. Ο Δημήτριος Καμπέρος πέθανε, θα λέγαμε άδικα, στο σπίτι του στον Πειραιά από διαρροή φωταρίου στις αρχές Φεβρουαρίου του 42, έχοντας περάσει βέβαια στο πάνθεον της Αθανασίας των Ηρώων του ιερού του τόπου της χώρας μας. Το 2014 η ανιψιά του Αντιγόνη Καμπέρου γράφει το βιβλίο «Τρελοκαμπέρος», περιγράφοντας με γλαφυρότητα την περιπετειώδη ζωή του θείου Μίμη, όπως λέει, του αεροπόρου μας Δημήτριου Καμπέρου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σε λίγο θα ανέβουμε και στο YouTube. Στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης θα παίξουμε σε επανάληψη. Το email της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Από εμάς, Ίνα Όσι Εν. Καλή συνέχεια.